Στην πρώτη γραμμή της χθεσινής κινητοποίησης βρέθηκαν οι φοιτητές του τμήματος της Ήρου. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του φοιτητικού συλλόγου, τους κυρίους Πέτρο Λαζόπουλο και Φίβο Κούβδο. Λοιπόν, παιδιά, θέλουμε να μας πείτε καταρχήν πώς οργανώθηκε η χθεσινή κινητοποίηση. Λοιπόν, είχε ανακοινωθεί ότι θα κάνουμε συνάντηση στο κηλικείο της σχολής 8.30 το πρωί. Μέχρι τις 9 το πρωί ήμασταν μέσα στο αμφιθέατρο για να δούμε τα οργανωτικά θέματα όσον αφορά την κάμερα, τη δική μας κάμερα, για να μπορούμε να δείξουμε τα γεγονότα όπως έχουν και όπως όχι όπως τα πασάρουν στα κανάλια, στα μεγάλα κανάλια. Επίσης να σημειώσω εδώ πέρα ότι βγάλαμε απόφαση εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα πετάξουμε τίποτα, θα πάμε ειρηνικά να διαμαρτυρηθούμε και ελπίζοντας, άμα μπορούμε, να στείλουμε αντιπροσωπεία για να συναντήσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Περιφρουρήσατε δηλαδή, είχατε σκοπό να περιφρουρήσετε την διαμαρτυρία. Βέβαια, βέβαια. Δεν θέλαμε για κανένα λόγο να γίνουν τίποτα παρατράγουδα και σκηνικά. Θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε τα συνθήματά μας, να μας ακούσει ο κόσμος και τη Σύρου και οι ίδιοι Πρωθυπουργοί, ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, και οι Δήμαρχοι και άλλοι τοπικοί φορείς. Λοιπόν. Να πούμε, περίμενε Πέτρο, να πούμε ότι περιφρουρώντας την πορεία, όπως φαίνεται και στα βίντεο, εννοούμε ότι ήμασταν αλυσίδες και περιφρουρούσαμε την πορεία με τα σώματά μας και όχι με κάποιο όπλο όπως θα θέλανε να παρουσιάσουν. Γι' αυτό, συγγνώμη, και γι' αυτό το λόγο ήμασταν μπροστά, ήμασταν αλυσίδα μπροστά όλοι οι φοιτητές, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε πίσω και τους ίσως λίγο πιο θερμόαιμους και τους μαθητές μικρούς, τα μικρά παιδιά 15 χρονών που τους χτυπήσανε οι αστυνομικοί. Μια κοπέλα έφυγε στο νοσοκομείο 16 χρονών με διάσηση, να το σημειώσουμε αυτό. Γι' αυτό ήμασταν και εμείς μπροστά, να διαφυλάξουμε όσο μπορούμε και τον κόσμο και εμάς και την πορεία και τη διαδήλωση την ίδια. Παρ' όλα αυτά, στη συνέχεια, το μεσημέρι, όταν ξεκίνησαν τα έκτροπα, αυτοί που είχαν παρισφρήσει στην πορεία, στον όγκο των διαδηλωτών. Εμένα γενικά η έννοια της παρίσφρησης της πορείας μου φαίνεται κατασκευασμένη. Ήταν νεολαία της Ήρου, εργαζόμενοι μαθητές, οι οποίοι δεχτήκανε απρόκλητες επιθέσεις και οι οποίοι προσπαθούσαν να κρατήσουν τα δακρυγόνα μακριά τους ουσιαστικά πετώντας νεράτζια. Δηλαδή κάτι που εγώ θυμάμαι να το έκανα 15 χρονών παίζοντας. Παρ' όλα αυτά συνεχίσαμε με δακρυγόνα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν θερμόαιμοι, χούλιγκανς ή κάτι οι οποίοι προσπάθησαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, ας πούμε, στην αστυνομία. Οι Πέτρες όμως πετάγοντα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ από ένα σημείο και μετά δεν παρακολουθούσα τα γεγονότα γιατί είχα τυφλωθεί από τα δακρυγόνα. Θεωρώ όμως αυτονόητο ότι όταν δέχεσαι επίθεση και στέλνουν τους φίλους σου στο νοσοκομείο, προσπαθείς να αντιδράσεις με όποιο τρόπο μπορείς. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι παρότι γίνανε κάποια επεισόδια μικρής διάρκειας, μετά ο κόσμος ξαναμαζεύτηκε μαζί με τα συνδικάτα, μαζί με τους φοιτητές και δεν είχαμε φαινόμενα μιας διαρκής αντιπαράθεσης με την αστυνομία. Τι απαντάτε σε αυτούς που υποστήριξαν χθες ότι ήσασταν υποκινούμενοι? Ο φοιτητικός σύλλογος από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας του Πανεπιστημίου ή τα μέσα του πρώτου κάπου έχει αποδιώξει τις κομματικές παρατάξεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως ομόφωνα. Το ΔΣ προκύπτει από ενωτικά ψηφοδέλτια και γενικά αντιπαθούμε οποιοδήποτε φορέα εξουσίας. Έτσι και δεν είμαστε υποκινούμενοι. Όλη η αντίδραση προέκυψε από την ανάγκη μας να ασκήσουμε έναν λόγο απέναντι στα μέτρα τα οποία μας καταστρέφουν το μέλλον και σαν νέοι άνθρωποι και βλέποντας για την καταστροφή για των οικογενειών μας και όσα συνεπάγονται. Ο κύριος Πεταλωτής εχθές είπε ότι πρέπει να σταματήσει το παραμύθι των διαμαρτυρόμενων πολιτών. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό? Λοιπόν, όσον αφορά αυτό το θέμα, το είδαμε και στην διαδήλωση. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή που μαζευτήκαμε εκεί οι μαθητές και φοιτητές, είδαμε τον κόσμο της Ήρου να έρχεται σιγά σιγά να μαζεύεται, να διαδηλωθεί και αυτός. Αυτή η κίνηση δείχνει ότι και ο ίδιος ο κόσμος της Ήρου νιώθει μια πίεση την οποία τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αβάσταχτη. Δηλαδή, ο κόσμος χάνει τα λεφτά του, χάνει τις συντάξεις του, χάνει τα δικαιώματά του. Και αυτό οδήγησε τον κόσμο εχθές να βγει έξω και να διαμαρτυρηθεί. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό και ήταν πολύ
καλό που η τοπική κοινωνία σιγά σιγά ξύπνησε και αποφάσισε να αντισταθεί. Να αντισταθεί και να διαμαρτυρηθεί, χωρίς να μιλάω για τα γεγονότα που έγιναν μετά, ενώ για τον πυροβολισμό και τα νεράτζια. Από την αρχή της διαδήλωσης φάνηκε αυτό ότι υπάρχει μια ενότητα, ότι όλος ο κόσμος ήθελε εδώ να διαμαρτυρηθεί, να μιλήσει για τους κλέφτες, τους βουλευτές και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία εδώ στη Σύρο. Επίσης, να πω εγώ ως απάντηση στον κύριο Πεταλωτή ότι δεν ξέρω σε ποια χώρα ζει, πιθανότατα δεν ζει στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια γίνονται μαζικότερες διαδηλώσεις και υπάρχει το μεγαλύτερο κίνημα αντίθεσης στις κυβερνητικές επιλογές που έχει συμβεί τις τελευταίες δεκαετίες, όσο θυμάμαι και έχω διαβάσει. Και μάλλον αρκείται στο να πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός είναι οι 15 πασόκοι που συνενούνε και το υπόλοιπο τεράστιο ποσοστό της Ελλάδας είναι υποκινούμενοι και προβοκάτορες. Ο καθένας διαβάζει τα γεγονότα με τον τρόπο που τον συμφέρει και που τον συμφέρει να τα πασάρει σε μια τελείως οργουελική κατάσταση. Επειδή αναφερθήκατε τώρα σε υποκειμενική ερμηνεία των γεγονότων, εχθές είδαμε στα δελτία ειδήσεων αποσπασματικά πλάνα από τη διαδήλωση που σας δείχνουν στην ουσία να προκαλείτε εσείς τους αστυνομικούς και από εσάς να ξεκινάνε τα επεισόδια. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό? Λοιπόν, όπως σας είπαμε και πριν, είχαμε ήδη απόφαση να μην πετάξουμε τίποτα. Είχαμε στηθεί μπροστά αλυσίδα όλοι φοιτητές, πιασμένοι χέρι-χέρι, αλυσίδα απέναντι στους αστυνομικούς. Όταν ο αρχηγός της αστυνομίας μας διέταξε να μετακινηθούμε 10 μέτρα πίσω, ενώ του είχαμε πει ότι εδώ είμαστε ειρηνικά και θέλουμε να φωνάξουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε τα συνθήματά μας, μας λέει: όχι, παιδιά, να φύγετε 10 μέτρα πίσω. Και όταν του απαντήσαμε ότι εμείς εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθούμε προς τα πίσω, διέταξε τα ΜΑΤ να αρχίσουν να μας αποθούν. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε αυτή η συμπλοκή, σπρώχναμε εμείς, σπρώχναν αυτοί, και όταν είδαν ότι δεν μπορούν να μας αποκρούσουν, πετάξανε κροτίδες και κροτίδες κρότου λάμψης και ακολούθησαν τα γεγονότα. Βέβαια, να σημειώσω εδώ πέρα. Σε εκείνο το σημείο να σημειώσουμε ότι φάγαμε πάρα πολλές γκλοπιές. Άνθρωποι, εμείς δηλαδή, χωρίς κράνη, χωρίς τίποτα στα χέρια, μόνο με το σώμα μας, είχαμε απέναντι ένα πάνωπλο στρατό με πανοπλίες και γκλοπ και χημικά. Και όποιος πιστεύει ότι εμείς προκαλούσαμε, μάλλον τα βλέπει τα πράγματα και αυτός όπως θα ήθελε να είναι. Και για να μην το παρενμηνεύσουμε, όταν πετάξαν τις κροτίδες, κρότου του λάμψης κτλ., μετά. Αμέσως μετά ανασυγκροτήθηκε ο κόσμος, ξαναστηθήκαμε μπροστά, πάλι φοιτητές, ενωμένοι χέρι-χέρι, και πήγαμε, τους στηθήκαμε πάλι μπροστά τους. Μετά από λίγη ώρα πάλι ξανά έγινε το ίδιο πράγμα. Σπρωχτήκαμε και φάγαμε πάλι γκλοπ και νομίζω τότε έπεσαν και τα... Έχουμε βριστικά σχόλια από την πλευρά της αστυνομίας και απειλές, όπως γνωρίζετε, και έχει βγει προς τα έξω. Αυτό που θα ήθελα τέλος να σας ρωτήσω είναι το εξής. Πιστεύετε ότι οι φοιτητές έχουν στοχοποιηθεί? Κοιτάξτε, οι φοιτητές ανέκαθεν, νομίζω θα συμφωνήσει και ο Φίβος, ότι εκφράζουν την αντίδραση ενός ολόκληρου λαού προς ένα καθεστώς, συγκεκριμένα προς την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν οι φοιτητές δεν είχαν ξεκινήσει το πρωί με την οργάνωση αυτής της διαδήλωσης μαζί με τους μαθητές, νομίζω ότι ο κόσμος Σύρου θα βρισκόταν στις καφετέριες του και στο σπίτι τους. Εγώ όσον αφορά, πρώτα απ' όλα να πω ότι και οι φοιτητές στη Σύρο θεωρώ ότι λειτουργούν ως έναυσμα για να γίνονται πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν πήραμε τους Συριανούς από το χέρι, μόνοι τους καταλαβαίνουν τι γίνεται, απλά εμείς είμαστε μια σπίθα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό ήθελε να πει ο Πέτρος. Επεκτείνοντας το, παραπέρα να πω ότι παλιότερα οι φοιτητές στη Σύρο ήταν σαφώς στοχοποιημένοι για ό,τι γινόταν. Ο πρόεδρος της σχολής, ο κύριος Αρσέντας, επανειλημμένος στα προηγούμενα χρόνια, είχε πάει στο τμήμα και είχε ζητήσει από τους αστυνομικούς να μην κάνουν συνέχεια ανέτειες προσαγωγές σε ανθρώπους που ήταν καθόλου ανώμημοι, μιλώντας για τους φοιτητές. Νομίζω όμως ότι γενικά ο κόσμος της Σύρου πλέον έχει καταλάβει ότι δεν είμαστε ένα πυροτέχνημα που έρχεται στη Σύρο, τα καταστρέφει όλα επειδή θα κάτσει εδώ λίγα χρόνια και φεύγει. Έχουμε αποδείξει το πόσο αγαπάμε τον τόπο, το πόσο συμβάλλουμε, ασχολούμαστε και με τα κοινά, ασχολούμαστε με
σε όλα τα επίπεδα όπως μπορούμε. Καθαρίζουμε το πνευματικό κέντρο τελευταία που δεν υπάρχει ομάδα καθαριότητας. Και γενικά είμαστε, νομίζω, ένα κομμάτι της κοινωνίας αρκετά ενεργό που δεν αντιμάχεται τους Συριανούς. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.